Τώρα θα πάμε να δούμε και την άλλη υπόθεση που έγινε στον, στον Πειραιά. Είναι ο Γιώργο Πρωτοψάλτη μαζί μα. Ε, για να δούμε τώρα, η αστυνομία ερευνά το παρελθόν ουσιαστικά αυτών των δραστών που πήγανε και εν ψυχρό, ο δράστη και τα δύο θύματα και τι κινήσει του στην Ελλάδα. Γιατί φαίνεται ότι υπήρχαν, υπήρχε μια κατάθεση στην οποία ο 23χρονο δράστη από την Τουρκία ενέπλεκε τα δύο αυτά άτομα, τα δύο θύματα του. άντρε, πυροβόλησε με μια δραστηριότητα εγκληματική οργάνωση στην Τουρκία με το οργανωμένο έγκλημα, ναρκωτικά, όπλα. Φαίνεται λοιπόν ότι ο ίδιο ανέφερε ότι. Ότι σκότωσε τον ένα, το ένα τα δύο θύματα για πυροβόληση και τραυμάτισε σοβαρά το δεύτερο ω αντίπεινα, καθώ είχαν δολοφονήσει ένα συγγενικό του πρόσωπο τα συγκεκριμένα άτομα. Ε, να τονίσουμε λοιπόν ότι φέρεται τουλάχιστον από το πληροφοριακό δίκτυο τη αστυνομία να υπάρχει μια σύνδεσή του με μια συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση, το αρχηγικό μέλο τη οποία είχε συλληφθεί στου αμπελόκυπου τον περασμένο Μάιο. Ε, αυτό λοιπόν φαίνεται να. Συγγνώμη που σε διακόπτω για να ξέρουν και οι τηλεθεατέ τι βλέπουμε. Βλέπουμε βίντεο που έχουμε εξασφαλίσει εμεί αλλά και τη στιγμή τη σύλληψη. Του, δολ, του δράστη, έτσι, του δολοφόνου, που σκότωσε έναν άνθρωπο και τραυμάτισε σοβαρά άλλον έναν, ε, από κάμερες ασφαλείας τη περιοχή. Σε αυτό το βίντεο βλέπουμε την σύλληψή σύλληψη. του... Στα βίντεο που είδαμε προηγουμένω είναι οι αστυνομικοί που φτάνουν στο σημείο και στο πρώτο βίντεο ο δράστη να εγκαταλείπει ε, το χώρο τη δολοφονία. Περίπου 800 μέτρα μακριά από το σημείο, με το όπλο στα χέρια είναι η σύλληψη όπω βλέπουμε. Ε, ειδοποιήθηκε έγκαιρα η αστυνομία. Φαίνεται λοιπόν ότι τουλάχιστον από όσα προκύπτουν από τι τουρκικέ αρχέ επιβεβαιώνονται τα λεγόμενα του σε ένα βαθμό. Φαίνεται τουλάχιστον τα δύο θύματα. Ο 23χρονο, ο οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στον Ερυθρό Σταυρό και φαίνεται να ήταν ο στόχο τη επίθεση, καθώ τον, <laughs> ε, τον, κατα... τον κατηγορεί μεταξύ άλλων ότι τον είχε απαγάγει πριν 4 χρόνια, τον κατηγορία Διάφορα ο, ο δράστη, φαίνεται τουλάχιστον να συνδέονται ε, με κάποια εγκληματική οργάνωση με δραστηριότητα αρκετά μεγάλη ε, στην Τουρκία. Από εκεί και πέρα είναι σε εξέλιξη ε, η έρευνα. Περιμένουν ε, από τι ελληνικέ αρχέ και άλλα στοιχεία ε, από την Τουρκία μέσω του αιτήματο που έχουν υποβάλει στην Ιντερπολ. Αναμένεται λοιπόν το επόμενο διάστημα να υπάρχει μια σαφέστερη εικόνα. Και όλοι αυτοί τώρα έχουν έρθει στη χώρα μα για να προφυλαχθούν από τα μέλη τη αντίπαλη συμμορία ή συνεχίζουν την εγκληματική του δράση και από εδώ. Αυτή είναι η εικόνα. Δεν, δεν προκύπτει τουλάχιστον στοιχείο εγκληματική δραστηριότητα άμεσα, γιατί μιλάμε για διαμονή λίγων μηνών στην Ελλάδα. Φέρεται ότι προσπάθησαν να βρουν καταφύγιο. Όμω βλέπουμε ξανά για ακόμα μία φορά ότι γίνεται ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών ανάμεσα σε μέλη αντίπαλων τουρκικών εγκληματικών ομάδων εντό των ελληνικών συνόρων. Είναι ανησυχητικό αν αυτό τουλάχιστον προκύψει και εδώ. Φαίνεται ότι είναι μία ακόμα αντίστοιχη ναι. υπόθεση όπω αυτή που είχαμε δει για παράδειγμα στη Λούτσα με το αιματοκύλισμα που αφορούσε πάλι δύο αντίπαλε συμμορίε από την Τουρκία. Εντάξει, απλά εδώ οι εικόνε είναι φοβερέ γιατί είναι μέρα μεσημέρι, μάλλον απόγευμα, Μέσα με σε σε ένα μάρκε. πολυκατάστημα, με, με τόσο και κόσμο. Για να διευκρινίσουμε ότι επειδή προκύπτει αυτό το στοιχείο, γιατί λέγαμε για κάποια λογομαχία εκτό του καταστήματο ότι έτρεξαν, φαίνεται ότι τα δύο θύματα έκαναν ψώνια του παρακολουθούσε και μπήκε και του δολοφόνησε με ψυχρό. Αποφάσισε να κάνει αυτό μέσα στο σούπερ μάρκετ το τράσι, τουλάχιστον αυτό προκύπτει από την έρευνα τη αστυνομία. Άρα ήταν προσχεδιασμένο. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε ευχαριστούμε πάρα ευχαριστή πολύ. Ευχαριστή. Τα νεότερα θα τα δούμε και στα δελτία ειδήσεων.